Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τους φορολογούμενους, αφού ένφια του 2018 έρχεται νωρίτερα από ποτέ και θα αρχίσει να καταβάλλεται από τον Μάρτιο του 2018. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα, πραγματικά δεν έχει προλάβει να στεγνώσει το μελάνι από το προηγούμενο ένφια, τον οποίο η πρώτη δόση ούτως ή άλλως έλυσε μόλις προχτές την Παρασκευή. Και μαθαίνουμε ότι τον Μάρτιο θα πρέπει να ξαναπληρώσουμε. Ιανουάριος είναι ο τελευταίος μήνας της δόσης, και Μάρτιο. Και Μάρτιο ξεκινάει ξανά η διαδικασία του ένφια και μάλιστα αυτή τη φορά πριν τις δηλώσεις του φόρου εισοδήματος. Επειδή ο κυβέρνησης είναι να σπάσει τα φορολογικά βάρη σε όλη τη διάρκεια του έτους, γιατί αυτό που έγινε φέτος με τις δόσεις του φόρου εισοδήματος και τον ένφια να συμπίπτουν, δημιούργησε έμφραγμα στα κρατικά ταμεία. Κάποια στιγμή βρέθηκαν οι φορολογούμενοι με πάρα πολύ μεγάλες υποχρεώσεις σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και βλέπουμε το αποτέλεσμα στην πολύ χαμηλή σπραξιμότητα. Πέρα όμως από την αλλαγή της ημερομηνίας, έχουμε και άλλες αλλαγές στον ένφια του χρόνου. Για κάποιους καλύτερα, για αρκετούς όμως μάλλον χειρότερα. Γιατί αυτό, γιατί ο ένφια θα υπολογιστεί από όσο όλα δείχνουν με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες, οι οποίες θα είναι χαμηλότερες σε αρκετές περιπτώσεις, που καθώς θα είναι πιο κοντά και στις εμπορικές. Οπότε λόγω της κρίσης και της πτώσης των τιμών των ακινήτων θα δούμε πτώσεις στις αντικειμενικές αξίες σε πολλές περιοχές. Από την άλλη όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει ο στόχος της πραξιμότητας για τον ένφια. 2,65 δισεκατομμύρια ευρώ παραμένει, το οποίο σημαίνει ότι κάποιοι θα πληρώσουν λιγότερο, κάποιοι όμως θα πληρώσουν αρκετά περισσότερο. Ποιοι θα είναι αυτοί? Όσοι έχουν μεσαία και μεγάλη ακίνητη περιουσία. Όσοι έχουν δηλαδή, όταν λέμε μεσαία και μεγάλη, δεν εννοούμε 10-15 σπίτια. Μιλάμε αν έχει κάποιος ένα σπίτι στην Αθήνα και ένα εξοχικό, το πιο πιθανό είναι ότι πλέον θα πληρώνει και συμπληρωματικό φόρο, θα πηγαίνει σε αυξημένες κλίμακες. Η αίσθηση είναι ότι όποιος έχει σπίτια με αντικειμενική αξία άνω των 200-250.000 ευρώ θα είναι μάλλον από τους χαμένους σε σχέση με φέτος. Κερδισμένοι, αυτοί που θα πληρώσουν λιγότερα, θα είναι όσοι έχουν πραγματικά ένα μικρό σπίτι. Αυτή ήταν και η λογική της κυβέρνησης ούτως ή άλλως, με τον ένφια να επιβαρυνθούν όσοι έχουν μεσαία και μεγάλη ακίνητη περιουσία, όπως το ορίζει κανείς αυτό. Βέβαια, μικρή ακίνητη περιουσία, ένα σπίτι 50-60 τετραγωνικών, όντως θα πληρώνει λιγότερο ένφια. Όλα αυτά μένει να τα δούμε βέβαια, καθώς ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί καινούργιοι συντελεστές. Εκτίμηση είναι όμως ότι μέχρι το τέλος του έτους αυτά θα πρέπει να έχουν κλείσει, ούτως ώστε όντως το Μάρτιο να ξαναβάλουμε το χέρι στη τσέπη.